50 χρόνια πόλεμος της Κύπρου, από τον πόλεμο της Κύπρου που κάποιοι θέλουν να το ξεχάσουν, να το ξεχάσουμε. Εμείς δεν θα το ξεχάσουμε. Εμείς θα είμαστε εδώ συνέχεια να σας το υπενθυμίζουμε. Κάντε το καθήκον σας. Κάντε το καθήκον σας σαν Έλληνες. Αναγνωρίστε τον πόλεμο και κοιτάξτε τι γίνεται με αυτήν την προδοσία εκεί πέρα και δεν ντρέπεστε λιγάκι που ένα τόσο μεγάλο κομμάτι του ελληνισμού, το βόρειο κομμάτι της Κύπρου, είναι ακόμα υποκατάληψη μέσα σε έδαφος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς θα είμαστε εδώ, σε πείσμα της αδιαφορίας σας, να σας το θυμίζουμε συνέχεια. Για τη μάχη της Λευκωσίας θα μιλήσουμε τώρα. Αντώνη μου, έχεις φέρει πάλι έναν συμπολεμιστή σου να μιλήσουμε για αυτό το τεράστιο θέμα αυτής της τεράστιας πόλεως. Η ΕΛΔΙΚ, εμείς μπήκαμε στην ΕΛΔΙΚ το απόγευμα προς το βράδυ της 19 και ο συμπολεμιστής μου που θα μιλήσει στη συνέχεια. Δεν γνωρίζαμε τίποτα. Εμείς δεν καταφέραμε, εγώ τουλάχιστον δεν κατάφερα να δω πέραν της μισής του μισού στρατοπέδου. Δεν γνωρίζαμε σχέδια. Απλώς μας λέγανε υπάρχουν ορίγματα, να πάμε στα ορίγματα κλπ. Το πρωί που έγιναν ό,τι έγινε το πρωί, τα ορίγματα ήταν υποτυπώδη. Ένα μικρό σκάψιμο, σαν να κάνουμε ένα μικρό σκάψιμο με ένα φτιαράκι. Στο χωράφι, να σηκωθούν λίγο τα αυτά και αυτό ήταν. Επάνω, όσοι καταφέραν και βάζανε κανένα τσουβαλάκι, βάζανε και μια λαμαρίνα για τον ήλιο. Αυτά ήταν τα ορίγματα. Δεν υπήρχαν ορίγματα οργανωμένα που όλη την ημέρα πρέπει να κυκλοφορεί ο στρατιώτης ή ο αξιωματικός υπόγεια όπως κάναν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι όταν γυρίσαν και μας πήρανε, όταν τους παραχωρήσαμε το κενό μεταξύ ΕΛΔΙΚ και Κιόνελη και γυρίσαν ξανά στην Τουρδίκ. Σκάψαν ορίγματα. Σε τρεις μέρες, τέσσερις δεν κυκλοφορούσε κανένας άνθρωπος πάνω στην επιφάνεια. Ήταν όλοι από κάτω. Και όλοι κάτω. Δεν βλέπαν ανθρώπους κάτω. Η ΕΛΔΙΚ δεν το έκανε αυτό. Αυτό είναι το μεγάλο μας κακό, ότι υπήρχε υποτυπώδη υποδομή στο θέμα, ενώ ότι η ΕΛΔΙΚ ήταν το καλύτερο στρατοπέδο της Ελλάδος, υποτυπώδη τα ορίγματα και η ασφάλεια του στρατοπέδου. Ο συμπολεμιστής μου που θα μιλήσει για την ΕΛΔΙΚ είναι ο αγαπημένος μας Χρήστος Κοτρόπουλος, ο οποίος μαζί κατεβήκαμε, βρέθηκε εκεί και θα πει τις απόψεις του. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ και εγώ, Γιώργο. Εδώ λοιπόν με τον Χρήστο τον Κοτρόπουλο, όπως σας είπαμε λίγο προηγουμένως, ένας ακόμα από αυτούς που φτάνουν από την Ελλάδα στη νέα τους μονάδα στην Κύπρο, βράδυ, χωρίς καν να έχουν προλάβει να δουν το στρατόπεδο και πού είναι οι τουαλέτες, και την άλλη μέρα το πρωί σκάει μύτη ο πόλεμος. Είναι έτσι, Χρήστο? Πολλά παιδιά μας το έχουν πει αυτό. Είναι, πολύ θέλω, η σειρά σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και θα ήθελα και εγώ να πω κάποια γεγονότα τα οποία τα έχω ζήσει. Είναι μέσα στην ψυχή μου, μέσα στην καρδιά μου και δεν πρόκειται να φύγουν ποτέ. Ανοιχτά τα μικρόφωνα. 19 Ιουλίου 1974, αμόχωστος, αρματαγωγός Λέσβος, καπετάνιος Χανδρινός Παλικάρη Λεβέντης, συνοδός Σταυρουλόπουλος Παναγιώτης και Λούις Ιωαννίδης, λοχαγός και αντισυνταγματάρχης αντίστοιχα. Κατεβαίνουμε στην Αμόχωστο. Οι Τούρκοι με τα κιάλια εκεί μας κοιτάγανε, μας μετράγανε κλπ. Βγήκαμε μπουλικιδών, γιατί είμαστε και μερικοί υπεράριθμοι, εθνοφρουράκια. 19 Αυγούστου. 19 Ιουλίου 1974. Πεντακάθαρη σειρά. Λοιπόν, μας πήρανε μετά, πήγαμε στα διάφορα στρατόπεδα. Εγώ ήμουν ελδικάριος, παρέα με τους ελδικάριους. Ελδικάριος, πήγαμε στο στρατόπεδο, φτάσαμε αργά το βράδυ. Τι ώρα περίπου? Τώρα ρολόι δεν είχα, πήγα φτωχός. Νύχτα δηλαδή, νύχτα πάντως. Σούρουπο, απόγευμα, ναι. Πήγαμε στις μονάδες λόγους για καθένας και εγώ προσωπικά ήμουν στρατονόμος. Δευτερεύουσα ειδικότητα. Mm-hmm. Πάλι είχα πιάσει όπλο, οπότε με το μία να είχα ρίξει μια βόλη και με το 45 εκεί πέρα κάτι. Πώς μήνες φαντάρος ήσουνα? Έφυγα από Αλεξανδρόπολη, ήμουνα 11 μηνών φαντάρος. Ένα 11. Χρόνο περίπου, ναι. Περίπου τον Ιούλιο έκλεινα χρόνο. Mm-hmm. Αύγουστο είχα παρουσιαστεί το 1973. Ιούλιο 74, περίπου ένα χρόνο. Ήμουν έμπειρος. Αλλά η ειδικότητά μου ήταν δευτερεύουσα, δεν ήταν μάχη. Σωστά. Λοιπόν, και το πρωί 5 η ώρα, μπαμ, μπουμ και λοιπά, αεροπλάνα, πράγματα κακό. Λέμε τι έγινε, ρε παιδιά, πλάκα στους νέους κάνετε. Σου είχε πει κανείς, σας είχε ειδοποιήσει κανείς ότι κοιμηθείτε λίγο πρόχειρα γιατί κάτι θα δεν έχουμε? Δεν κοιμηθήκαμε. Μία η ώρα
αυτό. Το πρωί 5 η ώρα η πρώτη βόμβα έπεσε στην ΕΡΔΙΚ. Στο διοικητήριο, κάτι τόλ και λοιπά, στους οδηγούς. Είχαμε τραυματίες, είχαμε πολλά. Δηλαδή μας ευνηδιάσανε. Παρότι. Τι αντιλαμβάνεσαι, τι καταλαβαίνετε, τι λέτε μεταξύ σας όταν ακούτε τις βόμβες εκείνη τη στιγμή. Προσωπικά εγώ δεν αντελήφθηκα τίποτα, δηλαδή και δεν είδα κάτι. Μετά την πρώτη βόμβα είδα, πήγαμε στους χώρους διασποράς. Ανήκα στο λογοδικήσεως, έτσι. Ο ταγματάρης ο Δελής τότε και λοιπά, πηγαίνετε από εδώ, από δεν ξέραμε το στρατόπεδο. Δεν ξέραμε πού είναι τα μαγειρία, πού είναι το διοικητήριο. Πού είναι οι τουαλέτες. Καλά το είπατε, πολύ καλά το είπατε. Δεν ξέραμε, στραβάδια νέοι στο στρατόπεδο. Ορών. Όχι νέοι, ορών. Ορών, ναι. Φτάσαμε το απόγευμα, ώσπου να πάρουμε όπλα και λοιπά τον Ατάλο. Μας πήρε μία-δύο η ώρα, 5 η ώρα το πρωί, 5 και κάτι, γιατί εκεί ξημερώνει πιο νωρίς στην Κύπρο. 5 η ώρα, 5.30, 6, ο ήλιος είναι σχεδόν στη μέση. Λοιπόν, και τι είχαμε τον βομβαρδισμό. Να συνεχίσω τώρα. Ναι. Έχουμε και το καράβι όμως. Τι έκανε το καράβι. Τι έκανε. Λοιπόν, πηγαίνοντας εμείς, φεύγοντας εμείς, επιβιβάστηκε η σειρά 103 που απολύεται. Συγγνώμη. Ο Χαντρινός, ο καπετάνιος με τον Σταυρουλόπουλο παίρνουν τους απολυωμένους. Αυτοί που έρχονται στην Ελλάδα να πάρουν το πολιτήριο στο χέρι. Τους πιάνει ο πόλεμος στην Πάφο. Πού θα πάει τώρα ο καπετάνιος με ένα καράβι τώρα χωρίς συνοδεία, χωρίς τίποτα, με 450-500 στρατιώτες. Απολυωμένους. Με 10 νερομπίστολα εκεί, 45 κλπ. Τους κατεβάζει στην Πάφο. Και μετά με διάφορα μέσα ήρθαν στο στρατόπεδο της Ερδίκ να μας βοηθήσουν. Του λένε καπετάνιε του Χανδρινού. Εκεί απέναντι στο Μούταλο, αυτό του λέει Τουρκοκύπρι, δεν παραδίδονται, δεν κάνουν κλπ. Δεν ρίχνεις κανένα δυο. Τι κανένα δυο, 700 είχε, 700 έριξε όλες. Σιγεία σειρμάτου ο Χανδρινός, τίποτα, παραδίδονται Τουρκοκύπρι, η Πάφος. Χωρίς να έχει εντολή. Χωρίς να έχει. Είχε πατριωτικό αίσθημα. Έτσι. Αυτός και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Τεράστιος γίγαντας ο Χανδρινός. Λοιπόν, οι Τουρκοκύπριοι παραδίδονται και η Πάφος ίσον Χανδρινός ελευθέριος. Είναι ελεύθερη σήμερα εξαιτίας αυτού του ανθρώπου, αυτό πρέπει να πούμε. Αλλιώς θα είχε τη μοίρα. Πάφος ίσον Χανδρινός ελευθέριος. Να μην μακρηγορήσω. Λοιπόν, και τι κάνει ο έμπειρος καπετάνιος. Παίρνει το καράβι και πάει προς την Αίγυπτο, προς τη Λιβύη από εκεί. Περνάει τα 42 μίλια, περνάει από τον εχθροστόλο του, χαιρετάει και φέρνει το καράβι στη Σιτία, στην Κρήτη, με 10 ναύτες που είχε. Και υπόψη δεν είχε πυροβολητές το αρματοβού, κάτι υπόφορτ είχε, έτσι. Και το επανδρώσαν ελδικάροι πυροβολητές. Ελδικάροι πυροβολητές που απολύονται. Και 10 ναύτες είχε. Λοιπόν, είναι συγκλονιστικό και το βιβλίο που έχει γράψει και η Χείρα. Η Χανδρινού η Αμαλία. Δυστυχώς τη χάσαμε. Τη χάσαμε μια ξεχωριστή ιδέα. Κοίτα να δεις, όλο θα μιλούσαμε, όλο αύριο, όλο μεθαύριο, όλο δεν ήθελα να τα πει. Η Αμαλία Χανδρινού, η κυρία Χανδρινού, μας θυμούσε εμάς με την παρουσία της στις εκδηλώσεις, στους πεσόντες μας κλπ. Να είναι καλά εκεί που είναι. Και τουλάχιστον βίωσε το πόσο αγαπήσαμε όλοι από τις αφηγήσεις σας αυτόν τον τεράστιο γίγαντα και χαιρότανε που ο σύζυγός της είχε αυτή την αποδοχή. Η πολιτεία τον τίμησε, δε όντως, τον τίμησε των εισαγωγικών, έτσι. Λοιπόν, φέρνει το καράβι στην Ελλάδα ο Χανδρινός και μετά από χρόνια, να σας πω για το καράβι ή για το Χανδρινό, τι θέλετε να σας πω. Ό,τι θες. Να πω για το καράβι πρώτα. Να πεις για το καράβι. Ένα καράβι μεγάλο που έχει γράψει ιστορία εδώ στην Ελλάδα είναι ο Παπαϊρόπ, έτσι. Κουντουριώτης, Λίμνος, νησιά, Δαρδανέλια. Ναι, ναι, ναι. Τους έχει αλλάξει τα φώτα. Αυτό ελευθέρωσε την Ελλάδα, αυτό μεγάλωσε την Ελλάδα, ναι. Ένα άλλο καράβι που είναι πλάκι σε πολεμική δραστηριότητα, έτσι, είναι το Λέσβος. Το Λέσβος του Χανδρινού. Ναι. Τι έκανε το Λέσβος τώρα, τι το κάναμε εμείς το Λέσβος. Είχε ανάγκη, μεγάλη ανάγκη οικονομική η Ελλάδα. Είχε μπατηρήματα, να το πω στην καθομιλουμένη. Και το πούλησε για σκράπ, για παλιοσίδερα. Και αν το ξέραμε, εμείς οι πολεμιστές οι ίδιοι θα τσοντάραμε τα αγορά. Όλος ο ελληνικός λαός από μία δραχμή να του ζήταγε, θα δίνει ένα και θα το κρατάγαμε. Δεν ξέρω, μεγάλη ανάγκη είχε η Ελλάδα. Σαν πλωτό μουσείο. Δηλαδή πούλησε για παλιοσίδερα το Λέσβος, έχει γράψει ιστορία. Ναι, και η Κύπρος δεν έκανε τίποτα να το πάρει, βέβαια, που τη απελευθέρωσε την Πάφο. Καλά, εγώ θα μιλήσω για την Ελλάδα. Την Κύπρο την αγαπούσα, την αγαπάω. Σωστά. Και θα την αγαπάω. Σωστά. Είναι δεύτερη πατρίδα μου, πατρίδα μου μάλλον. Εγώ τα λέω. Πάμε παραπέρα. Ναι, λοιπόν. Τι άλλη κασκαρίκα του έκανε ο Χανδρινός. Οι Τούρκοι
ελληνικά καράβια μας βαράνε. Ήταν κάτι άλλα εμπορικά εκεί στο λιμάνι. Βγαίνουν τα αεροπλάνα τους, βγαίνει το Κοτσάνταμπε, το Άνταμπε, πώς τα λέγανε, δύο-τρία εκεί πέρα και αρχίζουν τώρα. Ο Χαδρινός είχε πάει δρόμο και έφυγε. Α, βλέπουν τα αεροπλάνα, τα τουρκικά καράβια. Τι είναι αυτά, οι Έλληνες, οι μπαγάσιλες, μπορεί και έχουν βάλει μας παραπλανητικά. Και αρχίζουν και βαράνε τα δικά τους καράβια. Είναι μια τουρκική σύραξη. Αεροπλάνα, καράβια, καράβια, βαράγαμε τα αεροπλάνα. Ρίξανε 5-6 αεροπλάνα, βουλιάξανε και δύο καράβια. Και το Χαδρινό, η ελληνική πολιτεία τον τίμησε δεόντως. Τον έστειλε στρατιωτικό ακόλουθο, πού λέτε κύριε Λεκάκη, πού τον έστειλε, στην Άγκυρα. Ξέρω πού τον έστειλε. Τον έστειλε στην Άγκυρα, στο στόμα του Λύκου. Που εγώ, αν θα πάω στην Τουρκία τώρα, έτσι, θα ανάψουν τα λαμπάκια εκεί στα αεροδρόμια. Οι Τούρκοι ξέρουν ποιοι είμαστε. Βέβαια. Εδώ στην Ελλάδα δεν ξέρουν. Πάμε πίσω. Λοιπόν. Είμαστε στην Ελδή και είμαστε το πρωινό εκείνο που πέφτουν οι βόμβες. Μάλιστα. Πήγαμε στου. Εν τω μεταξύ. Εκ των υστέρων έμαθα πληροφορίες λόγω ειδικότητος. Υπήρχε ένας υπολοχαγός εκεί στην Κύπρο, λοχαγός στην ΚΙΠ, κρατική υπηρεσία πληροφοριών. Σημοφορίδης, είναι εν ζωή. Ναι. Είναι 90χρονος. Του έχουμε κάνει και συνέντευξη με τα σήματα που έπαιρνε ο άνθρωπος και έλεγε. Ξεκινάνε, κάνουνε, μαζεύονται, κατεβάζουν άρματα στρατό. Δείτε τη συνέντευξη με τον κύριο Σημειοφορίδη στο Αρχείο Πολιτισμού, κυρίες και κύριοι, είναι συγκλονιστική. Υπάρχει, είναι ζωή. Ναι. Ζωή να έχει να είναι καλά. Ας πούμε και τα έχει, όχι 400, 500 τα έχει ο Σημειοφορίδης. Τους έστειλε σήματα κλπ. Δεν ξέρω. Σκοπίμως αγνοήθησαν. Σήμερα τι λες. Σκοπίμως αγνοήθησαν. Το υπογραμμίσουμε, αυτό θα έλεγα. Μέχρι στην ελληνική πρεσβεία είχε στείλει. ΓΕΦ δεν ανησυχεί. Πρεσβεία δεν ανησυχεί. Η Ελλάδα δεν ανησυχούσε. Και άλλοι βομβαρδίζανε τη μισή Κύπρο, έτσι. Μισή Κύπρο. Είχαν ξεκινήσει τα καράβια που είχαν φτάσει στα 32-35 μίλια. Φώναζε ο Σημειοφορίδης και η ομάδα του κλπ. Τίποτα εμείς. Και έχουμε και λέμε τώρα να κάνουμε ένα απολογισμό. 20 Ιουλίου κάνουν αποβίβαση οι Τούρκοι. Αποβίβαση. Εκεί στο Βόσπορο, την περιοχή του Βοσπόρου, την έλεγε ένας υπολοχαγός του. Πυροβολικού, ο οποίος έφτασε στα ύπατα αξιώματα. Γιατί δεν έριξε ζελοχαγή εκεί πέρα καμία, αφού τους βλέπεις. Δηλαδή, σαν να είσαι στην Πάρνη θα πάνω και στρακομακεδόνες στο Μενίδη να κατεβαίνουν, παράδειγμα. Τι κάνεις εκεί, δεν έχεις εντολή. Και ο Χαδρινός δεν είχε εντολή. Αλλά είχε πατριωτικό αίσθημα, ήταν καπετάνιος, ήταν. Και κάτι ήτανε άλλο, είχε, και κάτι άλλο που είχε που εκφράζεται με όργανα του σώματος, αλλά δεν το λέμε. Θα το πω πουντουριώτης σχέτος, θα μην πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, δεν έριξε. Γιατί δεν έριξες. Ή αν έριξες, γιατί αστόχησες. Εδώ μιλάμε τώρα ότι υπάρχουν βίντεο που οι Τούρκοι κατεβήκαν στην Κερίνια και κάποιοι ήταν τσιγάρο, πίνανε φραπέ. Υπήρχε φραπέ τότε, δεν ξέρω. Εντάξει. Θα πίνανε ελληνικό. Να μην το πω. Πορτοκαλάδα, ξέρω. Ναι. Δηλαδή, κολλήσαν τα αυτοκίνητά τους. Αλλού θέλανε να βγούνε, αλλού βγήκανε. Στο 5 μίλι βγήκανε, συγκλιτώντες, θέλανε να βγούνε, μπερδευτήκανε εκεί κλπ. Και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, να κατεβάσουν τις μπολντόζες να ανοίξουν δρόμο. Και έμεινε ο Κουρούπης εκεί με δύο λόχους και λοιπά, με δύο δηλωχίες με τα μία να τους πολεμάει. Και τι κάνανε τώρα δύο μέρες οι Τούρκοι, 20, 21 και 22. Προχωρήσανε 500 μέτρα. 500 μέτρα. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Και ζητάμε και χειρία ποιοι. Περνάνε τρεις μέρες. Δεν έχει αντιληφθεί το ελληνικό κράτος τι γίνεται. Δεν έχει αντιληφθεί κανείς τι γίνεται. Θα σας πω να κάνουμε ένα ταμείο. Λοιπόν, και ζητάμε και χειρία εμείς 22 Ιουλίου. Ποιοι ζητάμε και χειρία, εμείς που είμαστε καβαλάριδες, που είμαστε νικητές, που είμαστε από πάνω. Γιατί να ζητήσουμε και χειρία. Είμαστε έτοιμοι να τους ρίξουμε στη θάλασσα. Να τους ρίξουμε στη θάλασσα. Έτοιμοι είμαστε. Λοιπόν, πήγαμε στο Κιόνελι τρεις φορές. Το είχαμε κάνει Ομόνια Σύνταγμα. Τρεις φορές στο Κιόνελι. Ο Ντεκτάς ζήτησε από τους Άγγλους ελικόπτερο να τον πάρουν, να τον πάνε στην Τουρκία να τον πιάσουμε χμάλωτο. Μέχρι εκεί. Τέτοιες ελληνικές επιτυχίες και κυπριακές είχαμε. Ο Ντεκτάς ζήτησε ελικόπτερο από τις αγγλικές βάσεις να το πάνε στην Τουρκία με την οικογένειά του να μην το συλλάβουμε. Λοιπόν, και οι Τούρκοι είχαν προχωρήσει 500 μέτρα, 600 μέτρα. Δηλαδή είχαν ένα κομματάκι, πώς να σας πω, να σου πούμε, Πετρούπολη, Λιώσα, Καματερό, ξέρω εγώ. Έτσι, μια ζώνη. Ένα κομματάκι. Το οποίο ήταν θέμα χρόνου να το καταλάβουμε. Γιατί υπήρχε ηθικό, υπήρχαν τα πάντα. Και ζητάμε και χειρία. Και κάνουμε ένα ταμείο. 22 Ιουλίου. Τι κυβέρνηση είχαμε εδώ, θυμίστε μου λίγο. Γιατί ήμουν στην Κύπρο εγώ.
22 Ιουλίου τι είχαμε. 22 Ιουλίου Ιωαννίδης. Ανδρουτσόπουλος. Ποιος? Ανδρουτσόπουλος ήταν. Τι είναι, είσαι πρωθυπουργό. Ναι. Εδώ στην Ελλάδα. Τι. Δικτατορία, πώς τη λένε. Ξέρω εγώ τη στρατηγική κυβέρνηση. Ο Ιωαννίδης ήταν. Χούντα, πώς τη λένε. Δικτατορία. 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 Μπράβο, το δέχομαι. Στην Κύπρο τι είχαμε. Τον Νικολάκη τον Σαμψόν. Δικτατορία εκεί. Επί δικτατορίας, επί επταετίας, είχαμε το 98% της Κύπρου στα χέρια μας. Το 97-98% της Κύπρου. Η Πάφος είχε καθαρίσει, η Λεμεσός είχε καθαρίσει, η Λάρνακα είχε καθαρίσει. Είχε πει ένα κομματάκι μόνο εκεί πέρα, ας πούμε. Λοιπόν, γίνεται μεταπολίτευση. Η Κύπρος κοίται μακράν, καθίσταται ο αδύνατος υπαροχή βοήθεια στην Κύπρο κλπ. 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 Και έχουμε από 22 Ιουλίου μέχρι και 14 Αυγούστου συνομιλίες στη Γενέβη ήτανε. Γενέβη, ο Κλειδίδης, ο Ντεκτάς, Αβέροφ, Μπίσιος μου φαίνεται. Θυμάμαι καλά, γιατί ήμουν στην Κύπρο, εγώ ήμουν για νέρος τότε, 20 χρόνων, 21 ήμουν. Λοιπόν, δεν μπορούσε αυτό το διάστημα η Ελλάδα να βοηθήσει. Έπρεπε να φτάσουμε μέχρι εκεί, αλλά τέλος πάντων, ναι, συνέχισε, πες μου τη σκέψη σου. Το διάστημα από 22 Ιουλίου που έγινε και η χειρία μέχρι και 14 Αυγούστου που έγινε ο δεύτερος γύρος. Γιατί σήμερα μόνο μιλάμε για 20 Ιουλίου. Εκεί έγινε το μεγάλο μακελιό. Ένας μήνας έχει περάσει. Ναι. Σχεδόν ένας μήνας. Λοιπόν, η Ελλάδα μπορούσε να βοηθήσει. Το διάστημα αυτό οι Τούρκοι τι κάνανε, το εκμεταλλευθήκανε. Και κατεβάσανε στρατό, άρματα, μη 47, καθορακισμένα, στρατό και κλπ. Λοιπόν, και εξαπολύουν το δεύτερο γύρο. Εμάς είχαν φέρει τον κουρέα να μας κουρέψουν, να μας καλοποιήσουν και να κόψουν τα χορτάρια. Δεν κάναμε τίποτα. Χορτοκοπτική κάνατε. Ναι. Κόβαμε τα χορτάρια να μην... και να καλοποιηθούμε. Να ξεριστούμε, να κουρευτούμε. Τι να πω, κύριε Δεκάκη, να πούμε. Τι να πω, ας πούμε, τι να πω. Και εξαπολύουν το δεύτερο γύρο. Και μένουμε στο στρατόπεδο της Ελβίκ. Δύο λόχοι. Ο λόγος του Κωνσταντούλα και του Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδης υπόψη είχε έρθει συνοδός. Τοποθετούν τον Σαρουλόπουλο υποδιηγητή, ο οποίος ήταν συνοδός. Στις 9-10 του μήνα τον βάλανε υποδιηγητή του Σαρουλόπουλου. Λίγες μέρες πριν. Λίγες μέρες πριν. Και δεν είχε προλάβει καλά-καλά να, να μάθει το στρατόπεδο του. Ούτε τους αξιωματικούς του, ούτε τους στρατιώτες του καλά. Καλά, τους στρατιώτες δεν είχε, ούτε τους αξιωματικούς καλά-καλά. Λοιπόν, και τι έγινε. Καλέσανε τον υποδιηγητή που ήταν έμπειρος τον Παπαγιάννη στην Αθήνα να δώσει εξηγήσεις, λέει, για τη στρατηγική επιχείρηση, για το προεξικόπημα. Λες και δεν μπορούσαν να το καλέσουν αργότερα τον Παπαγιάννη. Δηλαδή, ο έμπειρος ήταν ο Παπαγιάννης, ο υποδιηγητής. Και ο Νικολαίδης ήταν νέος. Ή λες και δεν μπορούσε να τις δώσει τηλεφωνικά. Να μην φύγει από το πόστο του. Θα έπρεπε να παραμείνει ο υποδιηγητής. Ήταν ο πλέον έμπειρος. Γιατί και ο διοικητής ο Νικολαίδης ήταν και αυτός νέος. Δεν ξέρω τι εντολές είχε, βέβαια. Δεν ξέρω τι εντολές είχε. Και αφήνει δύο λόγους και το λόγο δική σου ως πρώτη γραμμή. Δηλαδή, ο μάγειρας, ο πλουργός, ο καψιμιτζής, ο καφετζής, ο στρατονόμος, οι στρατονόμοι, οι οδηγοί, οι οπλουργοί, ο σιτιστής, ναι. Η μουσική με τις κιθάρες και με τις καραμούζες εκεί, να πούμε, τις τρομπέτες, πρώτη γραμμή. Αυτό δεν έχει γίνει πουθενά, ας πούμε. Το μηχανικό με τον Αΐμιο στο Σαυριανάκο. Λοιπόν, και εξαπολύνουν μια επίθεση οι Τούρκοι 14, 15 και 16 Αυγούστου. Κρατήσαμε τρεις μέρες. Δεν μας βοήθησε κανείς, ούτε ένα ποτήρι νερό. Εκεί γράφτηκαν μεγάλες σελίδες δόξας. Ο λοχαγός του Σταυριανάκος, ο Αΐμνηστος. Ο λοχαγός του Σταμπουλής. Χάσαμε δύο λοχαγούς. Και χάσαμε και 105 παλικάρια. Έγινε ομιλική μάχη. Τους θυμάσαι κάποιους από αυτούς, τους ήξερες και προσωπικά. Ναι, πάρα πολλούς τους ήξερα, ναι. Τους θυμάσαι πολλές φορές. Ένα μην αναφέρω ονόματα, θα συγκινηθώ. Ναι, το θέμα αυτό είναι. Τους θυμάμαι. Τους θυμάμαι, τους θυμώ, τους σέβομαι και. Σκέφτεσαι ότι θα μπορούσες να έχεις κάνει κάτι για αυτούς, κάτι παραπάνω. Με την τωρινή, με το τωρινό σου κεφάλι, δηλαδή, όχι εκείνη τη στιγμή στο κεφάλι. Εκείνη τη στιγμή, κοιτάξτε να πω. Τώρα σκέφτεσαι τις σκηνές και λες, αν είχα κάνει έτσι, έτσι. Όχι, δεν ήμουν, δεν είχα διοικητικό πόστο εγώ. Ναι. Αλλά εδώ πέρα πρέπει να συγχαρώ και εκ των υστέρων, βέβαια, και με τα θανάτια τον Σαρβουλόπουλο τον Παναγιώτη, τον οποίο τον αποκαλούσαμε πατέρα. Έτσι. Πατέρα, όχι διοικητή, υποδιοικητή. Ο οποίος πήρε μια καραβγαλαία
πρωτοβουλία και λέει: Παιδιά, πιστοχωρήστε και ζήστε. Αφού δεν είχαμε, είχαμε στα άρματα να ρίξουμε πέτρες. Ρίχνανε τα παλικάρια εκεί πέρα, τα παιδιά και λοιπά, με τα μυένα και λοιπά, και ίσα που ξύναν το χρώμα το άρμα. Τι να του κάνεις, δεν είχαμε τα κατάλληλα. Σταματάει το πυροβολικό να μας καλύπτει. Επομένως ήταν δωροάδωρο. Και η εντολή ήταν να πέσετε όλοι για την τιμή του στρατοπέδου, η εντολή του Νικολαίδη εκ των υστέρων, από ό,τι έμαθα. Λόγω ειδικότητος και λόγω προσωπικής σχέσης και φιλίας με τον Σταυρουλόπουλο που είχα. Και παρέμεινα στην Κύπρο μετά 17 μήνες. Εσύ? Ναι, 17 μήνες. Σαν στρατιώτης πάλι? Στρατονόμος, ναι. Υπηρετώντας πάλι. Υπηρετώντας 17 μήνες. Πήγα 19 Ιουλίου του 1974 και έφυγα το τέλος Νοέμβρη του 1975. Σε μια Κύπρο που είναι 100% ελληνική, στην πορεία της χάνεται ένα μικρό ποσοστό, μια λωρίδα γης, και όταν απολύεσαι έχει χαθεί ένα 40%. Λοιπόν, έχουμε και λέμε τώρα, πότε οι Τούρκοι προχώρησαν στην Εκεχηρία? Αυτό το κομματάκι το 2-3% που θες να πεις ότι δεν την τήρησαν. Δεν την τήρησαν. Οι Τούρκοι με την ανοχή των Ηνωμένων Εθνών. Θυμάσαι μήπως κάποια άλλη φορά στην ιστορία αυτού του κράτους, που είναι ένα κράτος με ποινικό μητρό, πότε έχει τηρήσει την υπογραφή του? Ποτέ. Οι Τούρκοι ποτέ. Την κράτησε στη συνθήκη της Λοζάνης? Πού την κράτησε? Δηλαδή σε ποια. Σε ποια... Η Τουρκία δεν έχει ιστορία. Ποινικό μητρό έχει. Και αθέτηση τη υπογραφή τη. Άρα λοιπόν τι περιμένει? Άμα δεν ξέρει ποιο είναι ο αντίπαλό σου, δεν ξέρει ποια είναι τα χαρακτηριστικά σου, πώ θα τον νικήσει? Πώ θα κάνει, θα κάτσει στο τραπέζι μαζί του να συνομιλήσει? Συγγνώμη, εμεί δεν αισθανόμαστε ηττημένοι. Αισθανόμαστε προδομένοι. Έτσι. Προδομένοι από πολλού παράγοντε. Και από Ελλάδα και από Κύπρο. Και από άλλου. Και από Εγγλέζους και από Ηνωμένα Έθνη. Να πάμε και στους φίλους μας. Να πάμε στους Τζόνιδες. Να πάμε στους συμμαχούς. Τζόνιδες σου λέγατε? Ναι, Τζόνιδες σου λέγατε. Στρατιώτες των Ηνωμένων Εθνών. Είναι ο οργανισμός που προστατεύει τους φτωχούς και τους αδυνάτους, πιστεύω. Έχουν περάσει 50 χρόνια. Η Ελλάδα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κύπρος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το μισό κομματάκι κλπ. Τι κάνουμε? Πήγα στη Λευκωσία, πηγαίνω τακτικά εκεί. Έχω και πολλούς φίλους και κουμπάρους και συγγενείς. Λοιπόν, σηματοπλέγματα. Πέστε μου μία πρωτεύουσα στον κόσμο που είναι διχοδομημένη. Το Βερολίνο ήταν κάποτε και αυτό το ρίξαμε το τείχος. Μην το Ένωση. Γεμίσεις τον κόσμο, πες μου μία πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Που είναι στον κόσμο, δεν νομίζω να υπάρχει άλλη. Βρε, ναι, ας τον κόσμο όλο τώρα. Την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Βερολίνο ήταν. Η Κύπρος ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένωση, πες μου λοιπόν άλλη μία και που δέχεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ευρωπαίοι που μας κουνάνε το δάχτυλο με τις γραβάτες και τα ψιρικοκό και τα σουρουκλεμέ και τα αρώματα που φοράνε και πάνε εκεί και τους πληρώνει αδρά ο ευρωπαϊκός λαός για να είναι και να παίρνουν αποφάσεις. Πες μου αν έχουν κάτσει ποτέ και σκεφτεί ότι μία πρωτεύουσα από τα κράτη τα οποία ανήκουν σε αυτό που, από αυτό που αυτοί πληρώνονται, έχει σηματοπλέγματα στη μέση? Καμία, δεν νομίζω να υπάρχει καμία. Ή κανένα κράτος από αυτά που απαρτίζουν αυτή τη μεγαλοφυή ιδέα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, το 40% το έχουν πάρει εισβολής, ξένοι, που δεν ανήκουν καν. Ή να πάμε στο ΝΑΤΟ. Να πάμε στο ΝΑΤΟ, γιατί και οι δύο χώρες είναι... Τι έκανε το ΝΑΤΟ δηλαδή για όλη αυτή την ιστορία? Μέλη του ΝΑΤΟ και τα δύο κράτη. Πώς αποδέχεται το ΝΑΤΟ, που είναι σύμφωνο ειρήνης, να ένα κράτος μέλος του να στραφεί εναντίον ενός άλλου κράτου μέλους και μετά να μην έχει κυρώσεις το μέλος που κάνει τον πόλεμο? Δηλαδή, θέλω να πω, από πού να το πιάσεις το πράγμα? Οπότε, για να μην, επειδή είναι από παντού βρωμάει και από παντού ζέχνει, πάμε, θέλω τις προσωπικές σου στιγμές. Σκέφτηκες ποτέ ότι εδώ τελειώσαμε, τα κακαρώσαμε, πεθάναμε, αφήνουμε το κορμάκι μας για... Όχι, εκείνη τη στιγμή, όχι, δεν σκέφτεσαι κάτι. Δεν σκέφτεσαι κάτι. Απλώς, δηλαδή υπήρχε μια ΕΛΔΙΚ εκεί πέρα, η οποία βομβαρδίζεται από αέρα, από αεροπλάνα, από τάγκς. Βόμβες ναπάλμ, απαγορευμένες βόμβες. Είχαν μείνει από το Βιετνάμ, κάπου που έπρεπε να τις ρίξουμε. Μας τις ρίξαν εκεί. Και πάρα πολλοί συμπολεμιστές και στην Κύπρο, ο καρκίνος ερίζει. Όλοι είχαμε προβλήματα αναπνευστικά κλπ. Ο λαιμός μας εκεί μας λέγανε το νερό, το να τάλλον, τέτοια πράγματα. Και πάρα πολλοί συμπολεμιστές μου έχουν φύγει από μορφή καρκίνου. Μας άφησαν χρόνους. Λοιπόν, αυτό που θέλω να υπογραμμίσω, ότι οι Έλληνες στρατιώτες έκαναν το χρέος τους. Σήμερα, αν υπάρχει Λευκωσία και ενδεχομένως αν υπάρχει και Κυπριακή Δημοκρατία, οφείλεται και στην ΕΛΔΙΚ και στον Αλευρωμάγειρο, τον ταγματάρχη που είχε
τους εφέδρους εκεί, το Δημήτρη. Από την Αμόχωστο, που ήταν μέχρι τη Λίδρα κλπ. Γιατί οι Τούρκοι θα προχωράγανε μετά, πήγαιναν εκεί στα φυλακισμένα μνήματα, προχωράγανε στο Προεδρικό, τελείωνε. Η πρωτεύουσα της Κύπρου θα ήταν η Λεμεσός ενδεχομένως. Οφείλει, μας οφείλει η Κυπριακή Δημοκρατία. Πιστεύω ότι κάναμε το χρέος μας και με το παραπάνω. Και να πω και ένα φεδρό να, έτσι, λίγο να το ευθυμίσω. Μπήκαμε στο καράβι απολιόμενοι. Στις Κεχρίες. Είναι εκεί στο... Στην Κόρυθο. Στην Κόρυθο, είναι εκεί το καράβι. Ήταν το... Σαν το γενικό λιμάνι, ας το πούμε. Είχαμε μεγάλης υποδοχής. Εκεί να δείτε. Ήρθε το Τελωνείο να μας ψάξει, μήπως έχουμε κανένα πακέτο τσιγάρα και κανένα μπουκάλι κρασί για τον πατέρα μας. Ή κανένα κονιάκι από την Κύπρο, φαίνεται. Ναι, κανένα... ναι, ή κανένα χαλούμι, ξέρω τι, ή κανένα κονιάκι. Και σας περάσανε από το Τελωνείο. Είχαν έρθει τελώνες και θέλανε να κάνουν έλεγχο. Είχαμε μεγάλης υποδοχής. Δηλαδή αυτό το θυμάμαι και γελάω χαρακτηριστικά. Μήπως έχουμε κανένα πακέτο τσιγάρα για τον πατέρα μας. Για υπόψη, έτσι. Ότι εγώ δεν είχα ούτε ταυτότητα. Δεν είχα ούτε ατομικά είδη. Μείνω στο στρατόπεδο μέσα, καήκαν και τα προσωπικά μου αντικείμενα. Και μια φωτογραφία του πατέρα μου και τη μητέρα μου που είχα, καήκαν και αυτά. Μείναν από τις επόμενες να πάρουν. Και μας υποδέχθηκε το Τελωνείο. Μήπως τυχόν έχουμε κάτι φέρει από την Κύπρο. Δεν ήταν κανένας Έλληνας αξιωματικός ή όχι, του Υπουργείου ή του Στρατού. Ή... Αυτά μας έχουν αναγνωρίσει. Εσύ τώρα ως τι έχεις ταυτότητα της Κύπρου. Της Κύπρου, ναι. Τίποτα. Όχι, του Σωματείου. Από το Σωματείο έχουμε τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αγωνιστών Κύπρου 1974. Ναι. Γιατί το πολεμιστών δεν μπορούσαμε να το περάσουμε τότε. Να το πούμε αυτό. Ναι, γιατί δεν είναι. Τι πολέμησες, ρε φίλε, δεν πολέμησες. Δεν έχεις ταυτότητα που να μου τα αποδείξει εμένα όμως. Έχω ταυτότητα από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αγωνιστών. Άρα αγωνίστηκες. Πώς λέμε, αγωνίζομαι στο ρίχνο δίσκο, ρίχνο ακόντιο. Πήγες στην Κύπρο και έκανες αθλητικούς αγώνες. Ναι. Αυτό δεν έκανες. Έκανες κολύμπι να πας γρήγορα. Αγωνιζόσουν. Έκανες διάφορα αγωνίσματα. Είχαμε και κάποιες τραυματίες στην Κύπρο. Με κομμένα χέρια, με κομμένα πόδια. Η Ελλάδα έπρεπε κάπως να το σεταμίψει. Δεν μπορούσε τώρα ο συμπολεμιστής, ο Γιώργος Σολωμός, παράδειγμα, που είναι στο Τραγανό, με κομμένο το χέρι από εδώ πάνω να δουλέψει. Το δώσαν σύνταξη. Πόση σύνταξη? Την πολεμική, 380 ευρώ, δεν θυμάμαι, 330. Mm-hmm. Το ύψος της αγροτικής περίπου που δίναν τότε. Mm-hmm. Γεννημένος το 1953. 1953. Και τι γράφει η ταυτότητα? Η ταυτότητά του γράφει ανάπηρος πολέμου. Του 40. 40, 48, 49, κάτι τέτοιο να πούμε. 13 χρόνια πριν γεννηθεί. Ναι, πρωτού γεννηθεί ήταν και συνταξιούχος. Ναι, ξέρω εγώ τι να πω, ας πούμε. Προκαταβολικά του δώσανε σύνταξη. Αυτή είναι η Ελλάδα. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, τι παροχές έχουμε εμείς? Γιατί ακούγονται ότι εμείς τρώμε μέχρι σαν κουτάλια, να πούμε. Τελευταία τώρα μας δώσαν 200 ευρώ επίδομα. Προσέξτε, όχι επίδομα, κάνω λάθος. Το επίδομα είναι άλλο. Τη μυτική παροχή, η οποία είναι προσωποπαγής. Δηλαδή, αν πεθάνω εγώ, δεν το παίρνει η γυναίκα μου. Τελεία και παύλα. Ούτε αυτό παίρνει την αύξηση του 2-3-7% που δίνει η κυβέρνηση όποτε δώσει στους συνταξιούχους. Μένει 200 ευρώ. Και οι συμπαθέστατοι οικονομικοί μάνατες παίρνουν 480 ευρώ. Μήπως να ζήσουμε κι εμείς να γίνουμε. Μήπως έπρεπε να φύγεις από τις Κεχρίες, να πας από την Αίγυπτο και να γυρίσεις με άλλο πλοίο από τη Λιβύη προς τα δω, θα ήταν ίσως ευρωϊκότερα τα πράγματα. Θα είχαμε πιο καλή μεταχείριση. Τώρα, μέχρι το 1998, θέλω να σας πω την προσωπική μου αυτή η εξέλιξη. Με εξετάσεις πέρασα στον ΟΣΕ, σταθμάρχης. Με εξετάσεις γραπτές. Καμία βοήθεια από την ελληνική πολιτεία. Πάω και παίρνω τύπου Α, δηλαδή πρέπει να έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις. Πάω στο υδρολογικό γραφείο, δεν υπήρχε πουθενά η θητεία μου στην Κύπρο. Α, παιδιά, ήμουν και στην Κύπρο. Μα τι λες, μου λέει ο λαχαγός εκεί, μου λέει. Εσύ που είχες, μου λέει. Αλεξανδρούπολη. Από την Κόρυθο, στου παπάγου εκπαιδεύτηκες, μου λέει και Αλεξανδρούπολη. Μου λέει και απολύθηκες από τη σχολή μηχανικού. 17 μήνες στην Κύπρο έχω. Φωτογραφίες με τον Κλειρίδη, με τον Μακάριο που του άνοιγα την πόρτα εκεί πέρα, του στρατηγού κλπ. Ποιο μα αναγνώρισε? Ο Άκης ο Τζοχατζόπουλος, το 1998-99 μάλλον, δεν θυμάμαι τη χρονολογία. Το 1999, για 25 χρόνια, δεν υπήρχε πουθενά αυτοί που έλαβαν μέρος, λέει, στα γεγονότα,
Στα γεγονότα. Στα γεγονότα, σε κάποιες επιχειρήσεις. Τι επιχειρήσεις ήταν, δεν ξέρω τι. Εμπορικές. Δεν ξέρω τι επιχειρήσεις, αυτό μας λέγανε. Αυτοί που χάθηκαν στην Κύπρο, λέει, αυτοί που σκοτώθηκαν κλπ. Τι σκοτώθηκαν, στο τροχαίο. Ποιον αγωνιστή. Έπεσαν μαχόμενοι υπερπατρίδος. Ποιον αγωνιστή σου θυμάσαι πιο έντονα και γιατί. Συναγωνιστή σου, συμπολεμιστή σου. Θυμάμαι το παλικάρι το Σταυριανάκο το Λοχαγό. Να μην πάμε σε προσωπικό επίπεδο. Έχει σημασία όμως. Να γιατί... μην πάτε σε προσωπικό επίπεδο. Γιατί. Συγκινούμε, δεν. Δεν κακό άνθρωπος να συγκινηθείτε. Ναι. Έφυγε πρόσφατα ο Σταυριανάκος, βέβαια. Όχι, ο Σταυριανάκος. Ο Σταυρουλόπουλος. Ο Σταυρουλόπουλος. Πατέρας μας. Ναι. Έφυγε πρόσφατα, ναι. Και τον λέγαμε πατέρα ακόμα και εμείς που δεν. Ναι. Και ο Σταυρουλόπουλος, όποτε ήθελε να πει καφέ ή να μιλήσει, ερχόταν σε εμάς εκεί στα αντίσκηνα. Γιατί υπόψη 17 μήνες. Κοιμόμαστε στα αντίσκηνα, τα μικρά αντισυνάκια, τα μικρούλια που υπήρχαν. Α, ούτε καν σε θάλαμος. Ποιο θάλαμο. Ποιος ήταν, σε ελιάς από κάτω, στα χωράφια μέσα. Ναι. Και τι έγινε, η Ελλάδα τι έκανε. Άλλαξε τους αξιωματικούς. Δεν άλλαξε τους στρατιώτες. Και ήρθαν αξιωματικοί άλλοι εξ Ελλάδος, υπό Λοχαγή, Λοχαγή κλπ. Και νομίζανε τώρα ότι θα είμαστε εμείς όπως να ξυριστούμε και να άρμπιλα και λοιπά, να είναι καθαρά μέσα στα χωράφια, μέσα στις λάσπες. Λάθος πόρτα βαρέσανε φυσικά, έτσι. Εννοείται. Μάλιστα. Τώρα τι γίνεται τώρα. Θες να μου πεις κάτι άλλο. Λοιπόν, να πούμε αυτό που λέγεται Εθνική πώς το λένε, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ναι. Τυπώνει κάποια βιβλία. Εγώ έτσι θυμάμαι παλιά, μας δίναμε και βιβλία. Κάποτε τα αγοράζαμε εμείς, τα παίρναμε από παλιούς συμμαθητές. Τι με τις παλιά σχολείς του εξωταξίου γυμνασίου. Λέγαμε σε εσάς που είσαστε πιο παλιός, τα βιβλία κυριολεκτικά. Μην τα χαλάσεις, ναι. Δώστα μου καθαρά, εκείνα να τα έχουμε. Τυπώνει κάποια βιβλία. Έχω συζητήσει και με διδασκάλους, δημοδασκάλους στο δημοτικό. Προδάσκαλε για την Κύπρο, λέτε κάτι. Μας έχουν πει να μην λέμε τίποτα. Μα γιατί, αφού έγινε πόλεμο. Ποιος πόλεμος. Τσιμουδιά, να μην λέμε τίποτα στα παιδιά. Να γιορτάζουμε άλλες επετείους. Να μην αναφέρω τώρα τι γιορτάζουμε. Και με πείτε τίποτα, ξέρω εγώ τι, ρατσιστή, σοβιγιστή, εγώ δεν σε λέω τίποτα, άλλοι θα σε πούνε. Θα με πούνε άλλοι. Θέλω να σου πω πάντως ότι ούτε οι Γερμανοί έχουν στα σχολικά τους βιβλία τη ναζιστική τους περίοδο, τα κρεματόρια και τις σφαγές που κάνανε, αλλά αυτό είναι ένα φασιστικό γεγονός που προσπαθεί το κράτος να αποκρύψει την χειρότερη του σελίδα. Εδώ δεν έχεις να αποκρύψεις μια κακή σου σελίδα. Έχεις να αποκρύψεις βέβαια μια διαφορία σου και αυτά, αλλά έχεις να αναδείξεις ήρωες, να δείξεις ονόματα, να δείξεις ότι πολέμησες τουλάχιστον. Το κράτος δεν λειτουργήσε, δεν υπήρχε, ήταν ανύπαρκτο, αλλά έχει ένα DNA αυτή η χώρα από ανθρώπους που πολεμάνε. Ίσως υπερβάλλω με αυτό που θα πω. Θα το πω με ταπεινότητα που με διακρίνει, πιστεύω. Στο δεύτερο γύρο στην Ελληνική είμαστε 318 στρατιώτες. Πού αλλού ήταν 300. Λεωνίδας, Μανιάκη, Παπαφλέσσας, Πίλτη Ρωμανού. Πού αλλού. Και οι Ελδικάροι το 2004. Οι 300. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Μα έτσι είναι. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Ο Παλαιολόγος με 300 στην Πίλτη Ρωμανού. Ο Παπαφλέσσας με 300 στο Μανιάκη. Ο Λεωνίδας με 300 εκεί. Και ο Σταυρουλόπουλος, τον οποίο δεν θα πάψω ποτέ να τον εξυπνώ, είναι ο νέος Λεωνίδας της Ελλάδος για μένα. Κάτι θέλεις να πεις για τον Σταυριανάκο όμως και σε διέκοψα. Ο Σταυριανάκος ήταν παλικάρι, ήταν λοχαγός του μηχανικού. Το μηχανικό στην πρώτη γραμμή, σε ένα ύψωμα β' εκεί. Λοιπόν, το μηχανικό τι δουλειά έχει, τι δουλειά κάνει εκεί πέρα. Φτιάχνει γέφυρες, κάνει τέτοια πράγματα και λοιπά, επισκευές. Τέτοια πράγματα κάνει το μηχανικό. Ήταν πρώτη γραμμή. Όπως ήταν και ο καψιμιτζής, ο μάγειρας, ο πλουργός, ο φούναρης, η μουσική, πρώτη γραμμή. Δεν ξέρω γιατί ο διοικητής τώρα έδωσε αυτή την εντολή. Ο λόγος δική σας τώρα, οι γραφιάδες τώρα. Από εγώ τώρα με το στυλό να πούμε να τροχονόμος προανακριτής, πρώτη γραμμή. Λοιπόν, ένα άρμα εκεί και λοιπά, βγαίνει από το όρημα, πυροβολάει τον οδηγό. Εντάξει, το άρμα πάει. Πυροβόλησε τον οδηγό από το θάλαμο, από το τζαμάκι. Πήγε να το επαναλάβει την επόμενη μέρα. Λοιπόν, του κοπανίσανε μία με το άρμα, τον έκανε κομμάτια.
αλλά ήταν γνήσιος μανιάτης. Λάκωνας, πραγματικός. Έμεινε εκεί στο πόστο του. Και το μηχανικό είχε πολύ μεγάλες απώλειες. Πολύ μεγάλες απώλειες. Από ολόκληρη δημιουργία του μηχανικού, κάτι λίγοι. Κάτι λίγοι εκεί πέρα γλιτώσανε. Τι θα ήθελες να γυρίσεις πίσω και να κάνεις αλλιώς? Να πάρεις μια άλλη απόφαση, ας πούμε, ίσως? Όχι. Ό,τι έκανα, το έκανα ενσυνείδητα και ευσυνείδητα. Δεν θα άλλαζα κάτι. Και σήμερα, παρότι είμαι σε προχωρημένη ηλικία, γιατί συζητάμε για την Κύπρο, την αγαπάμε την Κύπρο. Είναι η καρδιά μας, είναι η ψυχή μας. Πάλι θα ξαναπήγαινα. Με όσες μειωμένες δυνάμεις έχω, θα ξαναπήγαινα. Να πολεμήσεις. Ναι, βεβαίως. Και ειδικά όπως είναι 9 μήνες τώρα η θητεία, μια θητεία πιστεύω θα την έβαζα τόπια. Και εγώ και συμπολεμιστές μου. Και ας έβρισκες πόλεμο μπροστά σου. Ναι, ναι, ναι. Γιατί αισθάνομαι αυτή την αδικία που έχει υπάρξει στην Κύπρο να αδιαφορεί και ο ΙΕ και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα σηματοπλέγματα στη Λευκοσία. Εγώ εύχομαι να είμαι ζωή και να δω μια Κύπρο ελεύθερη, ακέραια, μια Κύπρο από την Πάφο μέχρι την Κυρίνια ελεύθερη και να μπορούν να ζήσουν και οι δύο κοινότητες εκεί. Και οι τρεις μάλλον, και οι Αρμένιδες, δεν είναι. Και οι Λατίνοι που υπάρχουν. Θα μπορούν να ζήσουν αν τους αφήσουν. Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι. Και Τουρκοκύπριοι, μην νομίζω ότι θέλουν τους Τούρκους. Δεν νομίζω να τους θέλουν. Αλλά και να καυτηριάσω για κάτι προς τους αδερφούς Κυπρίους από εκεί. Μην πηγαίνετε, ρε παιδιά, δίπλα στα κατεχόμενα. Πάτε, δίνετε την ταυτότητα, το εκεί τους αναγνωρίζετε. Σου βάζεις η στάμπα, βίζα. Πας να πάρεις φτηνό καρπούζι και να πάρεις τσιγάρα πιο φθηνά από εκεί. Εσείς τους συντηρείτε. Οι Κύπροι ήδη, οι Ελληνοκύπριοι τους συντηρούν. Πάνε στην Κυρίνια, λέει, για ψάρι, επειδή είναι φθηνό. Πάνε να πάρουν καρπούζι, λέει, δίπλα, πατήχα. Όχι, ρε παιδιά, δεν θα φάτε καρπούζι. Πάνε οι κοπελιά, θα φτιάξουν τα μαλλιά τους γιατί θέλουν 10 ευρώ στην ελεύθερη περιοχή και στα κατεχόμενα θα φτιάχνουν τα μαλλιά τους με 5 ευρώ, μου λέει μια κοπελιά. Πάω δίπλα, λέει, και φτιάχνουν τα μαλλιά μου. Καλά, δεν τρέπεσαι λιγάκι, τι λέω. Δεν έχετε δοκομότριες. Και το λέει σε σένα, ναι. Ναι, μια γνωστή κοπελιά εκεί στην Κύπρο. Έχουμε γνωριμίες και λιγάκι τόσα χρόνια εκεί, πέρα 50 χρόνια εκεί. Ναι. Εντάξει. Και θα ήθελα να απευθύνω και τους θερμούς χαιρετισμούς σε όλους τους συμπολεμιστές που θα μας ακούσουν και στους αδερφούς μας Κυπρίους. Με μια προτροπή, μην το βάζετε κάτω. Ψηλά το κεφάλι. Δεν είμαστε ειτημένοι, είμαστε προδομένοι. Προδοθήκαμε από πολλούς παράγοντες. Και από τον ΟΗΕ και από τον ΝΑΤΟ και από τις ελληνικές κυβερνήσεις και από την κυπριακή κυβέρνηση. Και ο Μακάριος δεν έκανε τότε αυτά που έπρεπε να κάνει, τα χειροματικά έργα κλπ. Έφυγε η μεραρχία από εκεί, τα ξέρετε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και δεν αναπληρωθήκαν αυτά τα κενά. Και πιστεύω και εύχομαι να βρεθεί μια έντιμη, καθαρή λύση. Αλλά πρέπει κάτι να κάνουν κι αυτοί. Χριστό μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Δεν το συνεχίζω γιατί βλέπω ότι έχει ήδη δακρύσει. Εντάξει, η συγκίνησή μου και η φόρτιση είναι σε μεγάλο βαθμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Εύχομαι καλή επιτυχία στο κανάλι. Και καλή αγροματικότητα να έχετε. Και χαιρόμαστε που βγάζετε αυτά τα εθνικά θέματα. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πολύ.